Είμαστε εδώ γιατί βράζουμε από οργή και θλίψη. Είμαστε εδώ γιατί θα μπορούσε να ήμασταν εμείς. Αυτό που ζούμε, συνάδελφοι και συναδέλφισες, είναι η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι της αγανάκτησης, που ζούμε εδώ και χρόνια στην περιοχή. Πότε με σεισμούς, πότε με τον Ιαννό, πότε με πυρκαγιές, με αποτέλεσμα σήμερα να θρηνούμε δεκάδες συμφοιτητές μας σε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Δεν ήταν ατύχημα. Ήταν προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι το 2023 δεν θα λειτουργούν οι στοιχειώδεις υποδομές. Δεν θα αξιοποιούνται μια σειρά τεχνολογικά μέσα που έχουμε, γιατί όπως μας λένε κοστίζουν. Γιατί βάζουν τα κέρδη πάνω από τις ανθρώπινες ζωές. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι δίνουν 50 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο οι κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια στη Hellenic Trade. Μας εξοργίζουν τα κροκοδίλια δάκρυα. Οι ευθύνες όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά είναι εγκληματικές. Δεν άκουγαν τόσο καιρό τους εργαζομένους του σιδηροδρόμου που προειδοποιούσαν ότι θα γίνει δυστύχημα. Δεν τους ακούν ούτε τώρα που χτυπάνε την απεργία που οργάνωσαν χθες για μέτρα προστασίας και ασφάλειας των υποδομών του ΟΣΕ. Αλλά αντίθετα τους στέλνουν στα δικαστήρια. Δεν θα επιτρέψουμε το έγκλημα να μείνει ατιμόρυτο, να ξεχαστεί έτσι απλά. Οφείλουμε στους οργισμένους τραυματίες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία, στους συγγενείς των απαρθρακωμένων θυμάτων που ανασύρονται μέχρι και τώρα από τα συντρίμια, όχι απλά να δείξουμε την αλληλεγγύη μας, αλλά να μπούμε στη θέση τους. Δεν δεχόμαστε να γινόμαστε θεατές και θύματα μεσαιωνικών δυστυχημάτων στον 21ο αιώνα. Δεν συμβιβαζόμαστε με όλα αυτά που γίνονται και βαπτίζουν τα ατυχήματα.